Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινώς παραδεκτό από όλους ότι η ΕΡΤ χρειαζόταν εξυγίανση και αναμόρφωση. Μια αναμόρφωση ριζική και τολμηρή που θα ξεπερνούσε τις αγκυλώσεις και τα συμφέροντα του παρελθόντος. Αυτή τη διαπίστωση τη στηρίζω σε βιωματική επαγγελματική εμπειρία, γιατί στα 15 χρόνια που συνεργάστηκα με μπλοκάκι και συμβάσεις έργου στην ΕΡΤ, έζησα όλη τη σαπίλα και την διαφάνεια ενός ιδρύματος, όπως περιπαικτικά την αποκαλούσαμε, στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο ήταν η προάσπιση συνδικαλιστικών συμφερόντων σε συνδυασμό με μια αρρωστημένη αντίληψη περί δημοσίου. Ταυτόχρονα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έζησα και συνεργάστηκα με ανθρώπους με φιλότιμο και επαγγελματική συνείδηση που αγωνιούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που δούλευαν ακούραστα για 24 ώρα για να βγει ασπροπρόσωπη η Ελλάδα και οι κυβερνήσεις της σε διεθνείς διοργανώσεις και σε διεθνή φόρα. Αυτές οι δύο αντιλήψεις, αυτές οι δύο ΕΡΤ συνυπήρχαν και συγκρούοντος στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής και επειδή η δεύτερη κατηγορία εργαζομένων ήταν η μεγαλύτερη, όλοι ήθελαν την εξυγίανση της δημόσιας τηλεόρασης. Ωστόσο, νομίζω ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η κυβέρνηση θα επέλεγε ως λύση του προβλήματος τον ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ χωρίς να υπάρχει διάδοχο σχήμα. Και αυτό το γεγονός, το οποίο είχε ως απόρρια και το μαύρο, προκάλεσε το αίσθημα της κοινωνίας και οδήγησε σε μια μη αναγκαία κυβερνητική κρίση που λίγο έλειψε να προκαλέσει πολιτική αστάθεια. Σαφώς η ΕΡΤ δεν έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρόπο που γινόταν τόσα χρόνια. Και σωστά, αν θέλετε, ως πολιτική πράξη επελέγει ο ξαφνικός θάνατος. Αλλά αν η ΕΡΤ έκλεινε τα μεσάνυχτα της 11ης Ιουνίου, στο πρώτο λεπτό της 12ης Ιουνίου έπρεπε να λειτουργεί το νέο σχήμα. Ποιος ο λόγος να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και δεν περιοριστήκαμε απλά στο να γίνει εθελουσία έξοδος και στη συνέχεια εξυγίανση με το υπάρχον προσωπικό και εθελούσιες μετατάξεις και τελικά, εφόσον έπρεπε, να προχωρήσουμε και σε απολύσεις. Η προσπάθεια έτσι που εξελίσσεται θυμίζει την ρίση Όδυνον όρος και έτη και μην. Κάποιοι όμως θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για όλη αυτή την διαδικασία η οποία εξέθεσε την Ελλάδα και έπληξε την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Ποιοι είναι αυτοί που εμπνεύστηκαν και εισηγήθηκαν αυτή τη διαδικασία? Δεν καταλαβαίνουν ότι εκθέτουν πρόσωπα και θεσμούς? Και πώς είναι δυνατόν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον κίνδυνο, άνθρωποι που βαδίζουν χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, όποιος και αν ήταν ο αρχικός στόχος, να βρίσκονται ακόμα στη θέση τους? Και φυσικά ξεκαθαρίζω, δεν μιλάω για υπουργούς. Σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο, θέλω να δηλώσω ότι θα το υπερψηφίσω, γιατί κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και γιατί η ΕΡΤ, με οποιαδήποτε ονομασία τελικώς επιλεγεί, πρέπει να επαναλειτουργήσει το συντομότερο. Το νομοσχέδιο που σήμερα συζητούμε έπρεπε να το συζητήσουμε με την ΕΡΤ εν λειτουργία. Και όσοι υποστηρίζουν ότι αυτό δεν θα το επέτρεπε η ΠΟΣΠΕΡΤ, θα τους απαντήσω μακάρι. Μακάρι να μην το επέτρεπε, γιατί η ευθύνη για το μαύρο θα ανήκε σε εκείνους που έφεραν την ΕΡΤ στο σημερινό κατάντημα, στους κομματικούς συνδικαλιστές και όχι στην κυβέρνηση. Η μετάβαση στη νέα ΕΡΤ πρέπει να γίνει τάχιστα και με πλήρες πρόγραμμα. Όσο διαρκεί το σημερινό θολό καθεστώς και όσο περισσότερες ενδιάμεσες μεταβατικές καταστάσεις υπάρχουν, τόσο περισσότερες νομικές ακροβασίες και αυθαιρεσίες θα υπάρξουν. Και ποιος θα έχει την ευθύνη για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ? Επιτρέψτε μου όμως να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Για να γίνει η εκπομπή αυτού του σημερινού, εμένα δεν μου αρέσει, σήματος, μέχρι προχθές χρησιμοποιούνται τρεις ιδιώτες. Χωρίς να υπάρχει συμφωνία και χωρίς δημοσίευση της συμφωνίας στο Διάβγεια. Κάτι το οποίο επιβάλλεται στις περιπτώσεις διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Τώρα η εκπομπή γίνεται και σωστά από το δημόσιο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, αλλά παραμένουν οι άλλοι δύο ιδιώτες για να βγει το σήμα στον αέρα. Ποιοι είναι οι τεχνικοί και πώς πληρώνονται? Στην Αγία Παρασκευή υπάρχει ένας θησαυρός που καταγράφει την σύγχρονη ελληνική ιστορία, το αρχείο της ΕΡΤ, αλλά και τεχνικός εξοπλισμός. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής θα γίνει με επίσημα πρωτόκολλα. Οι υπάλληλοι της παλιάς ΕΡΤ, αν και απολυμμένοι, εξακολουθούν να είναι χρεωμένοι με μηχανήματα και υλικό εκατομμυρίων ευρώ που είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Και οι υπάλληλοι αυτοί τρέμουν στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξουν ζημιές και δελειοφθορές ίσως από διαφόρους ιδιώτες που περιφέρονται σήμερα στα κτίρια της ΕΡΤ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις,
Πάλι κάποιοι προσπαθούν να εκθέσουν τον Πρωθυπουργό. Σε δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός στις 12 Ιουνίου, αλλά και μετά, είχε πει ξεκάθαρα ότι όλοι θα αποζημιωθούν με τον πλέον γενναιόδωρο τρόπο. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να κουτσουρέψουν τις αποζημιώσεις? Δεν καταλαβαίνουν τη ζημιά που προκαλούν στην αξιοπιστία ενός προσώπου που ως θεσμό οφείλουμε ιδιαίτερα σήμερα να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού? Αλλά υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Γιατί πρέπει να λάβουν αποζημίωση και εκείνοι που θα επαναπροσληφθούν? Αποζημιώσεις, όπως περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να λάβουν μόνον όσοι τελικώς απολυθούν από την ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα λάθη και αν έγιναν, σήμερα υπάρχει διαμορφωμένη μια κατάσταση. Μια κατάσταση που έχει δύο διαστάσεις. Από τη μια, κάποιοι συνδικαλιστές, οι οποίοι ως κοράκια προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν από το πτώμα της ΕΡΤ και να εξασφαλίσουν το πολιτικό τους μέλλον. Τους είδαμε να φιγουράρουν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βρήκαν καταφύγιο. Και από την άλλη, υπεύθυνοι επαγγελματίες, οικογενειάρχες που ζουν με την αγωνία για το σκληρό, αδυσόπιτο και αβέβαιο αύριο. Όσοι λοιπόν εμφανίζονται σήμερα ως όψιμοι υποστηρικτές της ΕΡΤ, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να ήταν οι πρώτοι που θα υπερψήφισαν το παρόν νομοσχέδιο, γιατί με την εφαρμογή του δίνεται τέλος σε μια εκκρεμότητα, σε μια αβεβαιότητα. Από εδώ και πέρα όμως όλα πρέπει να γίνουν με ταχύτητα φωτός. Οι εργαζόμενοι είναι εκεί, υπάρχουν και διαθέτουν την εμπειρία να επαναλειτουργήσουν την ΕΡΤ, ώστε να είμαστε έτοιμοι και για την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η-1η-2014. Αναγνωρίστε το νέο σχήμα ως καθολικό διάδοχο της ΕΡΤ, όπως άλλωστε περιγράφει και το άρθρο 16, παράγραφος 3. Εξετάστε το ενδεχόμενο αν μπορεί πλέον νομικά να σταθούν πρώτον η εθελουσία έξοδος και δεύτερον η κινητικότητα, και μετά προχωρήστε σε απολύσεις εφόσον αυτό επιβάλλεται. Το προσωπικό που θα απομείνει, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα είναι πάνω από 1.500. Επίσης, διευκρινίστε τι θα γίνει με τον αριθμό των ραδιοφώνων, τον αριθμό των περιφερειακών σταθμών και των περιουσιακών του στοιχείων. Αφήστε στην άκρη τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και δώστε άμεσα μια ρεαλιστική λύση. Όσο περισσότερο διαρκεί η εκκρεμότητα, τόσο περισσότερο θα μεγεθύνονται τα νομικά και κοινωνικά προβλήματα. Και εν τέλει, κύριε Υπουργέ, πόσο υψηλό θα είναι το κόστος σε χρήμα και αξιοπιστία για όλους μας για να περάσει το γυνάτι κάποιων που αποδεδειγμένα πλέον έκαναν λάθος? Τέλος, και οι απολυμμένοι της ΕΡΤ πρέπει να δείξουν ανάλογο ρεαλισμό. Ας θέσουν στο περιθώριο όσους σήμερα επιχειρούν να τους εκμεταλλευτούν πολιτικά και παίζουν με την αγωνία τους, και ας συνεργαστούν με τον αρμόδιο Υπουργό, ώστε η ΕΡΤ να αρχίσει να εκπέμπει από τον φυσικό της χώρο το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στο συντομότερο δυνατό. Ολοκληρώστε. Α, τελειώσατε. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο.